Το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στη σελίδα 461 και θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Έσδρα το θήτα κεφάλαιο, 9 και 10 κεφάλαιο. Σελίδα 461, θήτα κεφάλαιο. Και αφού ετελέστησαν ταύτα, προσήλθαν προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες, ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λεβίτες δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράττουσι κατά τα αυδελίγματα αυτών των Χαναναίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων, των Αμμονιτών, των Μωαβιτών, των Αιγυπτίων και των Αμοραίων. Διότι έλαβαν εκ των θυγατέρων αυτών σε αυτούς και στους ιούς αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων και η χείρ των αρχόντων και των προεστώτων ή το πρώτη στην παράβαση ταύτην. Και ως ήκουσα το πράγμα τούτο, διέσχισα το ημάτιόν μου και το επένδυμά μου και ανέσπασα τα στρίχα της κεφαλής μου και του πόγονός μου. Και καθήμεινε εκστατικός. Τότε συνήθισαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες εις τους λόγους του Θεού, του Ισραήλ, δια την παράβαση των μετικιστέντων και καθήμεινε εκστατικός έως της εσπερινής προσφοράς. Και εν τη εσπερινή προσφορά εσηκώθην από τη ταπεινώσεώς μου και διασχίσα στο ημάτιόν μου και το επένδυμά μου, έκλεινα επί τα γόνατά μου και εξέτεινα τα σχήρας μου προς Κύριον τον Θεόν μου και είπων, Θεέ μου, εσχύνομαι και ρηθριώ να υψώσω το πρόσωπό μου προς σε Θεέ μου, διότι η ανομία ημών υφξύνθησαν υπεράνω της κεφαλής και οι παραβάσεις ημών εμεγαλύνθησαν έως των ουρανών. Από των ημερών των πατέρων ημών ημέθα εν παραβάση μεγάλη μέχρι της ημέρας ταύτης και δια της ανομίας μας, δια της ανομίας ημών παρεδόθημαν ημείς οι βασιλείς ημών, οι ιερείς ημών εις την χείρα των βασιλέων των τόπων εις μάχεραν, σε εχμαλωσίαν και εις διαρπαγήν και εις εσχήνην προσώπου ως είναι την ημέραν ταύτην. Και τώρα ως εν μια στιγμή έγινεν έλεος παρακυρίου του Θεού ημών, ώστε να διασωθεί εις ημάς υπόλοιπον και να δοθεί εις ημάς στερέωσης εν το Αγίο αυτό τόπο. Δια να φωτίζει ο Θεός ημών τους οφθαλμούς ημών και να δώσει εις ημάς μικράν αναψυχήν εν τη δουλεία ημών. Διότι δούλοι είμεθα και εν τη δουλεία ημών δεν εγκατέλειπεν ημάς ο Θεός ημών, αλλά ευδόκησε να έβρωμεν έλεος ενώπιον των βασιλέων της Περσίας, ώστε να δώσει εις αναψυχήν δια να αναγύρωμεν τον οίκον του Θεού ημών και να αναρθώσομεν τα σεριμώσεις αυτού και να δώσει ημάς περιτύχισμα εν Ιουδαία και εν Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα, Θεέ ημών, τι θέλομεν υπή με τα ταύτα, διότι εγκαταλείπομεν τα προστάγματά σου τα οποία προσέταξας διαχειρός των δούλων των προφητών λέγον, η γη εις την οποία εισέρχεστε δια να κληρονομήσετε αυτήν είναι γη μεμολυσμένη με το μολυσμό των λαών των τόπων. Με τα ευδελίγματα αυτών έτεινε σε γέμισαν αυτήν απ' άκρου έως άκρον από των ακαθασιών αυτών. Τώρα λοιπόν τα στιγατέρα σας μη δίδετε εις τους ιούς αυτών και τα στιγατέρα σας αυτών μη λαμβάνετε εις τους ιούς σας και μη ζητείτε ποτέ την ειρήνη αυτών ή την ευτυχία αυτών για να κρατεωθείτε και να τρώγετε τα αγαθά της γης και να αφήσετε αυτήν κληρονομίαν εις τους ιούς σας διαπαντός. Και μετά πάντα τα υπερθόντα εφημάς ένεκα των πράξεων των πονηρών ημών και της παραβάσεως ημών της μεγάλης, αφού σύ Θεέ ημών εκρατήθης κάτω της αξίας των ανομιών ημών και έδωκας ημάς ελευθέρωσιν τη αύτην, πρέπει εμείς να θετήσομεν πάλιν τα προστάγματά σου και να συμπιθερεύσομεν με τον λαόν των βδελιγμάτων τούτων. Δεν έχει θελεσοργιστεί καθημών εως σου συντελέσει ημάς, ώστε να μην μείνει υπόλοιπον εις εσωσμένον. Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δίκαιος είσαι, διότι μείναμεν σε σωσμένοι ως την ημέραν ταύτην, ιδού ενώπιον σου είμεθα με τας παραβάσεις ημών, διότι δεν ήτο δυνατόν ένεκα τούτον να σταθώμεν ενώπιον σου. Αμήν. Ο Έσδρας, 58 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τείχους του Ισραήλ, που έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο και ήταν αποτέλεσμα, θαυμαστό τρόπο από το Θεό, και ήταν αποτέλεσμα της οδηγίας και της εντολής και της διοίκησης του Πνεύματος του Αγίου, 58 χρόνια μετά, ενώ δηλαδή
τελείωσε το έργο και τέλειωσε και η ζωή, θα έλεγα, πιθανότατα, του Ιησού, του Ιού του Σεδέκ και του Ζωροβάβελ. Προφανώς, για δύο λόγους, ο Θεός τον προετοίμασε για να τον αποστείλει. Πρώτον, να κοιτάξει σε τι κατάσταση είναι ο λαός, ο οποίος επέστρεψε το υπόλοιπον, γιατί ο Θεός ξέρει, βλέπει, προβλέπει ότι ο άνθρωπος έχει μια καρδιά που να απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Όσο και εύνοια αν δείξει ο Θεός τον άνθρωπο, όσο και αν τον ευλογήσει, όσο και να κάνει χάρη, ο άνθρωπος αν δεν έχει διδασκαλία του Λόγου του Θεού, αν δεν έχει την κοινωνία μεταλλήλων, τις προσευχές και την κλάση του άρτου, θα αποστατήσει. Η καρδιά του θα τον πλανήσει και η λογική του θα τον οδηγήσει σε άλλους δρόμους. Ο Θεός όμως, καθώς έχει τελικό σκοπό να έρθει ο Ιησούς Χριστός από τον Ισραήλ και καθώς έχει και στόχο τώρα σε αυτόν τον λαό Ισραήλ να ξεκινήσει με διάταγμα βασιλικό η οικοδόμηση του τείχους, που όπως είπαμε και άλλες φορές αποτελεί την αρχή της μέτρησης του ερχομού του Μεσσία, πρέπει να προετοιμάσει τα πράγματα. Πρέπει να κάνει διόρθωση. Και τη διόρθωση την κάνει ο Θεός πάντοτε, αλλά την κάνει είτε με τη Χριστότητά Του, είτε με την αυστηρότητά Του. Με τη Χριστότητά Του σε αυτούς που θέλουν να διορθωθούν. Με την αυστηρότητά Του σε αυτούς που δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν όρεξη να διορθωθούν. Κατά 99% η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι εκπαιδευτική. Να τον εκπαιδεύσει θέλει ο Θεός. Να τον αυξήσει, να τον ευλογήσει. Να τον σταματήσει από την κατηφόρα της απώλειας. Να τον σταματήσει από την κατηφόρα της δυστυχίας, της ταλαιπωρίας, της κακοπάθειας, του θανάτου. Γι' αυτό και προετοίμασε τώρα πια όχι προφήτη, αλλά έναν διδάσκαλο, νομοδιδάσκαλο, νομικό, ο οποίος ήταν και ιερεύς τον Έσδρα, και τον διάλεξε γιατί είχε τρία ωραία χαρακτηριστικά χάρη των οποίων ο Θεός επιλέγει τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να εμπιστευθεί. Εάν δεν έχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, ο Θεός δεν μπορεί να εμπιστευθεί τον άνθρωπο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται ο Θεός. Γιατί? Γιατί θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του. Ο Έσδρας λοιπόν είχε ετοιμάσει την καρδιά του για τρία πράγματα. Πρώτον, να εξητεί το Λόγο του Θεού, το νόμο του Κυρίου. Να εγκύπτει, να επιμένει, όπως μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, για να γνωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, με σκοπό να τον εκτελεί. Είχε ετοιμάσει λοιπόν ο Θεός την καρδιά του, είχε ετοιμάσει ο Έσδρας την καρδιά του, γι' αυτό και χρησιμοποιεί την Χριστότητα ο Θεός γι' αυτόν, να εξητεί το νόμο του Κυρίου πρώτον, να εκτελεί το νόμο του Κυρίου δεύτερον και να διδάσκει τον Ισραήλ τα διατάγματα και τα σκρίσεις. Είναι ο άνθρωπος ο αξιόπιστος στο Θεό. Θέλει να μάθει τι θέλει ο Θεός για να το κάνει και ο Θεός του δίδει την ικανότητα αυτά που έμαθε και εξετέλεσε να τα διδάσκει κιόλας. Έφτασε με δυσκολία μεν, αλλά με απόλυτη εύνοια και του Θεού και του βασιλιά του Αρθαξέρξη, ο οποίος πρέπει να ήταν, την περασμένη φορά είπα, πρέπει να ήταν ο γιος της Εστήρ, λάθος έκανα, πρέπει να είναι συνομήλικος της Εστήρ, γιος του Ασουήρη του Ξέρξη, πιθανότατα. Εν πάση περιπτώσει, έχει γνωρίσει αυτά όλα τα οποία έκανε ο Θεός,
περίπου 10-15 χρόνια πριν γίνει βασιλιάς, με την Εστήρ, με τον Μαραδοχαίο και με τον Αμάν και πώς το καθέστρεψε. Αλλά γνωρίζει για το Θεό. Και όταν ζητήθη από τον Έσδρα η άδεια να επισκεφθεί για να διορθώσει τα πράγματα στο λαό Ισραήλ περίπου 60-58 χρόνια μετά την οικοδομή του ναού, με μεγάλη χαρά ο Αρταξέρξης, που είναι και αυτός ο οποίος εξέδωσε και το διάταγμα για να οικοδομηθεί αργότερα με τον Νεεμία το τείχος του Ισραήλ, προετοίμασε τα πάντα, έδωσε διαταγή για απόλυτη οικονομική ευρυχωρία στον Έσδρα και στους ανθρώπους που θα τον ακολουθούσαν, αλλά και ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Πράγματι λοιπόν ο Έσδρας έφτασε, είδε το λαό Ισραήλ, είδε την οικοδομή του ναού, χάρηκε που βρέθηκε στη γη των πατέρων του, αλλά αφού έκαμε και θυσίες και προσφορές που είχε φέρει, μεγάλες προς το Θεό, προσήλθαν προς εμέ άρχοντες του λαού Ισραήλ και του είπαν κάτι το οποίο ήταν στα μάτια του Θεού πολύ άσχημο. Ο λαός του Ισραήλ, και όχι μόνο ο λαός, αλλά και οι ιερείς, και όχι μόνο οι ιερείς, αλλά και οι Λεβίτες, δεν εχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράττουν κατά τα βδελήγματα αυτών των Χαναναίων, Χεταίων και λοιπόν, για ποιο λόγο έγιναν όμοιοι με αυτούς, για ποιο λόγο έγιναν ειδωλολάτρες και πράττουν βδελήγματα ενώπιον του Θεού μέσα σε 58 χρόνια, μέσα σε μια γενιά. Για ποιο λόγο? Γιατί έλαβαν εκ των θυγατέρων αυτών σε αυτούς και εις τους ίους αυτών, ώστε το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων και η χείρ των αρχόντων και των προϊστώτων το πρώτο στην παράβαση αυτή. Η μεγάλη μεθοδία και πονηριά του διαβόλου είναι να δημιουργήσει τον λαό του Θεού από Άγιο, ξεχωρισμένο και καθαρό, σύμμικτο πλήθος, φέρνοντας μέσα ανθρώπους οι οποίοι θα έλεγα είναι απεσταλμένοι του εχθρού για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο εχθρός στο λαό του Θεού, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα όταν ο λαός του Θεού δώσει τόπο στο διάβολο. Γι' αυτό και ενώ ο Κύριος είπε «Μη δίδετε εις τους ιούς σας τα στιγατέρα των εθνών και τα στιγατέρα των εθνών μη λαμβάνετε για τους ιούς σας και μη ζητείτε ποτέ την ειρήνη αυτών και την ευτυχία αυτών», Άγιοι δηλαδή γίνεστε, που σημαίνει ξεχωρισμένοι, μην έχετε σχέση με αυτούς, γιατί αν έχετε σχέση με αυτούς, τότε η κρίση του Θεού και τα σχέδια του διαβόλου εναντίον των ανθρώπων αυτών θα βρουν και σας. Αν όμως μένετε καθαροί, αδελφοί αγαπητοί, αυτό θα τολμούσα να πω ότι είναι το πιο βασικό στο χριστιανό. Αν μένετε καθαροί και χωρισμένοι, αγιασμένοι, τότε θα κρατεωθείτε, θα τρώγετε τα αγαθά της γης και θα έχετε καλή συνέχεια. Η ευλογία και η εύνοια του Θεού δεν απομακρυνθεί από εσάς. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι για τον άνθρωπο του Θεού, για το παιδί του Θεού. Ο δρόμος που ευλογεί στην ευλογία και ο δρόμος που ευλογεί στην κατάρα. Και αυτό δεν αλλάζει. Απαρχής είναι γεγραμμένο, αλλά και στην Καινή Διαθήκη είναι ακόμη πιο αυστηρά γεγραμμένο, αλλά και με μεγαλύτερες υποσχέσεις στους υπακούοντας το θέλημα του Κυρίου. Ο ένας δρόμος είναι κάνε ό,τι θέλεις με όποιους θέλεις, αρκεί να έχεις την περιτομή για την Παλαιά Διαθήκη, αρκεί να πηγαίνεις στην Εκκλησία για την Καινή Διαθήκη, να προσεύχεσαι και να διαβάζεις το Λόγο του Θεού.
αλλά κάνε ό,τι θέλεις και με όποιους θέλεις. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της ευλογίας και της δόξας του Θεού. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι, αδερφοί. Ο Ιησούς Χριστός λέει, η γραφή, όποιον ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος, αλλά από τι? Από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τη δειλία των ανθρώπων. Δεν είναι δούλος ανθρώπων, δεν είναι δούλος της αμαρτίας, δεν είναι δούλος του κόσμου. Ο Χριστός όταν έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, το πρώτο που κάνει είναι να τον ελευθερώσει. Δεν είναι δούλος των επιθυμιών του, δεν είναι δούλος του τσιγάρου, δεν είναι δούλος της αμαρτίας, δεν εξαρτάται από ανθρώπους, δεν είναι δούλος ανθρώπων. Και έτσι γίνεται ο άνθρωπος μόνο όταν τον ελευθερώσει ο Θεός με την αναγέννηση και ο Χριστός τον προσθέσει στην Εκκλησία Του. Όταν όμως προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία Του τον άνθρωπο για τον οποίο φώναξε «Έλθετε πάντες οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω», συνεχίζει όμως σε αυτούς που ήρθαν «Άρατε το ζυγό μου και μάθετε απ' εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και τότε θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας». Το πρώτο πράγμα που είπε, που λέει λοιπόν και κηρύττει ο Χριστός στον άνθρωπο τον οποίο ελευθέρωσε ώστε να μπορεί να έλθει, γιατί αν δεν σε ελευθερώσει ο Χριστός στην Εκκλησία δεν έρχεσαι. Αν δεν σε ελευθερώσει ο Χριστός από τα πάθη σου, τις επιθυμίες σου, τους ανθρώπους, αν δεν σου δώσει πραγματικά τη μοναδική που μόνο ο Χριστός ελευθερία δίνει, μέσα στην Εκκλησία δεν μπορείς να έρθεις. Και αν θα έρθεις θα είναι περιστασιακά για λίγο και δεν μπορείς να σταθείς. Όταν όμως θα έρθεις, τότε αλλάζει το κήρυγμα του Χριστού. Τότε μιλάει για ζυγό. Πάρτε το ζυγό μου και βάλτε το κεφάλι σας στον ίδιο ζυγό με μένα. Τότε πια δεν κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά θα κάνεις ό,τι θέλει ο Χριστός. Δεν θα περπατάς με όποιους θέλεις, αλλά θα περπατάς με όποιους θέλει ο Χριστός. Δεν θα ζεις όπως θέλεις, θα ζεις όπως θέλει ο Χριστός, γιατί τότε θα υπάρχει η χάρις του Χριστού, η εύνοια του Θεού και η ευλογία στη ζωή σου. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν ο Χριστός, ξέρετε, κηρύττει δουλεία. Και ο Απόστολος Παύλος το εκφράζει πιο καθαρά, δεν γίνεται. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες πρώτον και δουλωθέντες εις τον Θεόν απαραίτητος δεύτερον, τότε ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμόν και τότε το τέλος σας θα είναι ζωή αιώνιος. Δεν μιλάει λοιπόν για ελευθερία, για δουλεία στο Θεό, ελευθερία όμως από τον κόσμο, τους ανθρώπους και την αμαρτία και τις επιθυμίες. Ο διάβολος όμως τι λέει? Όχι τόσο αυστηρά, όχι έτσι με παροπίδες, δεν πειράζει. Και ψάχνουν και βρίσκουν δικαιολογία. Παιδιά είναι, δεν πειράζει. Γέρος είναι, δεν πειράζει. Νέος είναι. Με αποτέλεσμα να χάνεται η δουλεία. Και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να υπάρχουν δύο φρονήματα. Το φρόνημα του κόσμου και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Όμως, ο Λόγος του Θεού είναι πεντακάθαρος. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Δεν μπορείς να περπατάς δύο δρόμους. Θα χωλαίνεις μεταξύ δύο φρονημάτων. Ή τον έναν θα μισήσεις τον Χριστό και τον άλλον θα αγαπήσεις τον κόσμο, τον διάβολο, ή τον έναν θα αγαπήσεις τον Χριστό και τον άλλον θα περιφρονήσεις. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίως μέσα στην Εκκλησία. Τελικά θα νικήσει αυτό το οποίο θέλει η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τελικά θα νικήσει ο κόσμος. Όπως και έγινε.
Ξεκίνησε ο πρώτος, έδωσε μια ωραία κοπέλα Χαναναία στο γιο του. Πήγανε καλά, γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος και παίρνει τη μετάνοια. Το είδε αυτό και ο άλλος, και μάλιστα αυτός που το έκανε μπορεί να ήταν και ιερεύς και λεβίτης και άρχων του λαού Ισραήλ. Το είδε ο άλλος, λέει, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Το είδε ο άλλος, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Και εν τέλει χάθηκε η ευσέβεια. Το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι μέγα. Χάθηκε η ευσέβεια που έχει υποσχέσεις αιωνίου ζωής αλλά και ευλογία στον κόσμο αυτό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από τέτοιο πνεύμα που είναι το πνεύμα της απώλειας. Εκεί οδηγεί. Πρώτος ο άρχον, που είναι και τύπος του ποιμνίου, να ο πρεσβύτερος που αφήνει τα παιδάκια του να πηγαίνουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν πειράζει τώρα, παιδιά είναι. Να ο άλλος ο ποιμένας που αφήνει τη γυναίκα του να κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει, σκεύος ασθενέστερον είναι. Και το αποτέλεσμα, ο ένας με τον άλλον, πάει σύμμικτο πλήθος. Χάνεται η ευσέβεια, χάνεται η ευλάβεια, χάνεται η παρουσία του Θεού. Γιατί ο λαός του Θεού να περπατάει όπως θέλει ο Θεός, από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, και ο Άγιος να γίνεται πιο Άγινος, πιο Άγιος. Ο λαός του Θεού περπατάει όπως λέει ο κόσμος, ο άδικος γίνεται πιο άδικος. Το σπέρμα το Άγιον συνεμίχθη μετά του λαού των τόπων τούτων. Και το σπέρμα το Άγιο ανακατεύεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με το σπέρμα του κόσμου. Και ο άνθρωπος πια δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάσει το φόβο του Θεού, χάνει τη σοφία του, χάνει το μυαλό του. Χάνει το μυαλό του, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει το λόγο του Θεού, δεν καταλαβαίνει το συμφέρον του, δεν καταλαβαίνει το προφητικό λόγο, δεν καταλαβαίνει τι θέλει, το θέλημα του Θεού, χάνει το μυαλό του. Γιατί έχασε το φόβο του Θεού, και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Θεού. Έχασε το φόβο του Θεού, ούτε καν αρχή σοφίας δεν υπάρχει. Καθόλου σοφία. Χάνει το μυαλό του ο άνθρωπος. Και πια, και δεν καταλαβαίνει και λέει και ό,τι θέλει, και το χειρότερο από όλα είναι και κάτι ό,τι θέλει, και κάνει ό,τι θέλει. Το αποτέλεσμα, χάνει τη εύνοια του Θεού, χάνει την παρουσία του Θεού. Έχει δώσει πια ο άνθρωπος, η οικογένεια, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, τόπο στο διάβολο, και ο διάβολος αλωνίζει. Και θα δείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αδερφοί, στο τέλος να καταστρέφονται. Με 30 χρόνια στην εκκλησία δεν έχω δει έναν άνθρωπο που να έχει πάρει αυτό το δρόμο και στο τέλος να μην είναι ναυαγισμένο στην πίστη, γιατί έχασε και την αγαθή του συνείδηση. Ναυάγιο. Αυτά τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο Έσδρας. Γι' αυτό όταν τ' άκουσα, λέει, ομολογεί ο ίδιος το πράγμα τούτο, διέσχισα το ημάτιόν μου, διέσχισα το επένδυμά μου και τράβαγα τα μαλλιά μου από το κεφάλι μου, τα βγάζα. Απελπισμένος. Και τράβαγα και τα γένια μου και τα βγάζα. Δυστυχισμένος, γιατί ήξερε τη συνέχεια, ήξερε το τέλος. Ήξερε την καταστροφή, ήξερε την κατάρα. Ήξερε τα σχέδια, τις μεθοδίες και τις βουλές του διαβόλου. Και καθήμην εκστατικός, ταραγμένος. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ευχαριστούμε όμως το Θεό για τη συνέχεια. Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες το λόγο του Θεού του Ισραήλ. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό, μην το ξεχάσω. Να δείτε τι ωραία μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το σύμμικτο πλήθος και για το διπλό φρόνημα. Να πάμε σε σελίδα 1023 και για τις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός. Σελίδα 1023, προς Κορινθίους Β και κεφάλαιο 6. 14 εδάφιο. 6 κεφάλαιο, σίγμα τάφ κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Εκείνο που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι οι υποσχέσεις αυτών που μένουν καθαροί, ξεχωρισμένοι, δηλαδή άγιοι.
Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, γιατί τι μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Τι σχέση έχει η δικαιοσύνη με την ανομία? Τι κοινωνία, τι το κοινό έχει το φως με το σκοτάδι? Τι συμφωνία μπορεί να έχει ο Χριστός με το διάβολο? Πού μπορούν να τα βρούνε? Τι μερίδα μπορεί να έχει ο πιστός με τον άπιστο? Ποια σχέση μπορεί να έχει? Τι έχουν να μοιράσουν? Τι κοινό έχουν? Τι δε συμβιβασμός μπορεί να υπάρχει στο ναό του Θεού που είναι το σώμα μας με τα είδωλα? Και εξηγεί, διότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος, καθώς υπέρνει ο Θεός. Εσείς δηλαδή οι καθαροί, οι αγιασμένοι, οι ξεχωρισμένοι, ο λαός μου, όχι το σύμμικτο πλήθος. Εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι εγώ θα κατοικώ ανάμεσα σε αυτούς και θα περπατάω ανάμεσα σε αυτούς. Όταν ο άνθρωπος είναι καθαρός, ξεχωρισμένος, περπατάει μαζί με τον Χριστό. Στην οικογένειά του κατοικεί και περπατάει ο Χριστός. Στην εκκλησία κατοικεί και περπατάει ο Χριστός. Αλλιώς δεν έχει λόγο ο Χριστός να βρίσκεται εκεί. Τον διώχνουνε. Και τον διώχνουνε όχι οι ασεβείς. Οι πιστοί τον διώχνουνε με την απιστία τους, με την παράβασή τους και με την ανομία τους, με την έλλειψη του φόβου του Θεού. Εγώ όμως έχω αποφασίσει να κατοικώ σε αυτού, ανάμεσά τους και να περπατάω. Και εγώ να είμαι ο Θεός αυτών και αυτή να είναι ο λαός μου. Γι' αυτό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστε. Αυτή είναι η εντολή. Φύγε από εκεί πέρα που είσαι. Τι δουλειά έχεις εσύ? Αποχωρήσου από αυτούς. Γιατί αλλιώς θα εγγύσεις ακάθαρτο. Μην εγγύσετε ακάθαρτο. Και εδώ έρχεται αυτό για το οποίο το διάβασα. Είναι μια μοναδική επαγγελία του Θεού. Και εγώ σας υπόσχομαι να σας δεχθώ όταν εσείς αποχωριστείτε. Αν δεν αποχωριστείτε, δεν σας δέχομαι. Φοβερό δεν είναι? Αν αποχωριστείτε από αυτούς, εγώ θα σας δεχτώ. Και θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είστε οι ιοί μου και θυγατέρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Και εδώ είναι, αδελφοί, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν οι ιοί του Θεού πνευματικά. Το ιεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρξ και το ιεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Όλοι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Μας αναγέννησε ο Θεός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και επειδή πράξαμε και πάσαν τη δικαιοσύνη του βαφτιστέντες στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, έγραψε και το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Στη συνέχεια, όσο μένουμε σε αγιασμό, καθαρότητα, περπατώντας κατά το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τότε ο Θεός υπόσχεται να γίνει και φυσικός πατέρας μας. Όχι μόνο πνευματικός. Γιατί πνευματικός δεν υπάρχουν θυγατέρες, όλοι είμαστε παιδιά Θεού. Ο φυσικός πατέρας έχει και υιούς και θυγατέρες. Υπόσχεται δηλαδή και μία σχέση, θα τολμούσα να πω, όχι μόνο ουράνια, αλλά και γήινη. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και φυσική. Θα είναι ο φυσικός σου πατέρας. Θα σε λέει γιο του και κόρη του. Μόνο μια φορά το λέει στη γραφή εδώ. Και μόνο για έναν λόγο. Όταν ο άνθρωπος αποχωρίζεται από τον κόσμο και από το ατού το κόσμο, το ατού κόσμο. Αλλά αυτό θέλει ο Θεός, τον αποχωρισμό, την καθαρότητα. Την ελευθερία, να ζει ο άνθρωπος στην απόλυτη ελευθερία, αλλά του Πνεύματος του Αγίου. Ως το καρπός του να είναι εις αγιασμόν και το τέλος του ζωή αιώνιος.
Ο Έσδρας λοιπόν, ταραγμένος από αυτά που άκουσε, καθότανε και σκεφτότανε, θα έλεγα απελπισμένος. Τι να κάνω τώρα, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Οι άρχοντες, οι ιερείς, οι λεβίτες πάντρεψαν τους γιους τους με τις θυγατέρες των βδελυγμάτων. Και τις θυγατέρες τους τις έδωσαν στους γιους των ανθρώπων που λάτρευαν τα βδελύγματα. Λύσεις δεν υπάρχει. Όμως ευχαριστούμε το Θεό για μια κατηγορία ανθρώπων, αδερφοί. Τότε συνήχθησαν προς εμέ πάντες οι τρέμοντες του Λόγου του Θεού του Ισραήλ δια την παράβαση των μετικισθέντων και εγώ καθόμουν ταραγμένος, εκστατικός ως θεσπερινής προσφοράς. Μαζεύτηκαν δίπλα του αυτοί που έτρεμαν στο Λόγο του Θεού. Είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Τελείως ειδική κατηγορία ανθρώπων και θέλω να το δούμε, αδερφοί, αυτό πόσο ωραία το περιγράφει ο προφητικός λόγος στον Ισαΐα τον προφήτη στη σελίδα 669 και στο ξύ σίγμα ταφ κεφάλαιο, στο 66 κεφάλαιο, σελίδα 669. Διαβάζω από το 2 εδάφιο. Διότι χείρ μου έκανε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέει ο Κύριος, και το ερώτημα το συγκλονιστικό του Θεού. Σε ποιον λοιπόν θα επιβλέψω, ρωτάει ο Θεός. Ποιος είναι αυτός τον οποίον θα επιβλέψω με ευμένεια? Και απαντάει, στον φτωχό, τον ταπεινό, στο συντετριμένο την καρδία, λέει το κείμενο, και ιδιαιτέρως τον τρέμοντα το λόγο μου. Ο Θεός κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού, του έχοντος ταπεινό πνεύμα και συντετριμένη καρδία. Αλλά επιβλέπει με ευμένεια ιδιαίτερη σε αυτούς που έχουν ταπεινό πνεύμα, συντετριμένη καρδιά, αλλά ιδιαιτέρως τρέμουν στο λόγο του. Και εξηγεί στο πέντε εδάφιο παρακάτω. Τι θα πει τρέμω στο λόγο του Θεού? Ζηλωτής στην αλήθεια του Ευαγγελίου, ζηλωτής στο θέλημα του Θεού, ζηλωτής στο λόγο του Θεού. Ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία. Τρέμοντες, όχι φοβούμενοι. Άλλο φοβάμαι και άλλο τρέμω το λόγο του Θεού. Και εξηγεί τώρα στο πέντε εδάφιο. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου εσείς που τρέμετε στο Λόγο του Θεού. Οι αδελφοί σας οι οποίοι σας μισούν και σας αποβάλλουν ένεκεν του ονόματός μου, είπαν ας δοξαστεί ο Κύριος, πριν αυτός θα φανεί στη δική σας τη χαρά, εκείνοι δεν θα κατεσχυνθούν. Ο άνθρωπος που τρέμει το Λόγο του Θεού μισείται από τους ανθρώπους. Δεν τον θέλουν, δεν τον αγαπάνε οι άνθρωποι. Θέλω να διαβάσουμε κάτι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες που έτυχε και διάβασα τελευταία. Είναι στη σελίδα 1028. Πρώτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω των Θεών ή ζητώ να αρέσκω στους ανθρώπους. Διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος τρέμει στο Λόγο του Θεού, αποκλείεται να είναι αρεστός εις τους ανθρώπους. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι απαλός και τρυφερός. Οι μαθηταί είπαν στον Χριστό, σκληρός είναι ο Λόγος. Και ο Κύριος δεν τους καλόπιασε λέγοντας πω σκληρός είναι ο λόγος και φεύγουν οι Φαρισαίοι, φέρτε τους πίσω μην τους χάσουμε. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Χριστού. Κάποτε μου είχε πει ένας καλός αδελφός ευαγγελικός, αδελφέ Γιώργο, αν εγώ έλεγα στην εκκλησία με αυτά που λες εσύ δεν θα είχε μείνει κανείς. Όλοι θα είχαν φύγει. Αλλά ο Απόστολος Παύλος ξέρετε τι λέει. Ή θα αρέσεις τους ανθρώπους
ή θα είσαι δούλος Θεού. Πάρ' το χαμπάρι, πάρ' το απόφαση. Δεν μπορείς να, και τα δύο αυτά να συνδυαστούν. Δεν συνδυάζονται. Οι άνθρωποι δεν μας αντέχουνε. Εκείνοι που μας αγαπάνε είναι μόνο οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Και οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού θα έχουν επιθέσεις. Από πού? Από όλους. Από παντού. Και δεν θα σταματήσουν οι επιθέσεις. Βρε πως κατάντησες έτσι, βρε πως κατάντησε η γυναίκα σου έτσι, βρε πως κατάντησες τα παιδιά σου έτσι, μα τι εκκλησία είσαστε εσείς εκεί, είσαστε σκληροί, είσαστε... Αυτή είναι η τύχη των ανθρώπων που τρέμουν το Λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο, τελειωμένο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν ήθελα να αρέσκω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Χριστού. Εάν θέλω να είμαι δούλος Χριστού, δεν θα αρέσω στους ανθρώπους. Πρέπει να αποφασίσουμε. Είναι θέμα προσωπικής απόφασης. Αν θέλεις να αρέσεις στους ανθρώπους, θα τους καλοπιάνεις, θα τους κάνεις τα χατήρια, θα συμβιβάζεσαι, θα κάνεις υποχωρήσεις στο Λόγο του Θεού, αλλά έτσι ποτέ δεν θα είσαι δούλος του Χριστού. Θα είσαι της πλάκας. Δούλος της πλάκας. Θα νομίζεις ότι είσαι δούλος Χριστού. Θα προσεύχεσαι. Θα κηρύττεις. Θα προφητεύεις, αλλά δούλος Χριστού δεν θα είσαι. Ο δούλος του Χριστού προσελκύει τις κατηγόριες. Ο δούλος του Χριστού που λέγει την αλήθεια του Ευαγγελίου, οι αδελφοί του, λέει τόσο ωραία ο προφητικός λόγος, σας μισούνε, μισείτε τελικά. Τον μισούν οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί τον αντέχουνε. Τους ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Πάει ο δούλος του Χριστού με τη γυναίκα του, με τα γκρίζα μαλάκια της, νεαρή κοπέλα λέω τώρα, με τη φουστίτσα της, όμορφη, γλυκιά. Και πάει δίπλα η άλλη με κόκκινα μαλλιά, παντελόνια, σόρτς και τέτοια. Και είναι δύο δούλοι, μία γυναίκα του ενός, η άλλη γυναίκα του άλλου. Μα είναι δυνατόν να τον χωνεύει αυτόν τον άνθρωπο? Που η γυναίκα του είναι έτσι, που τα παιδιά του είναι έτσι, που κηρύττει τόσο σκληρά πράγματα. Μα μήπως τον Χριστό τον αγαπούσανε? Εάν με δίωξαν και εσάς σας διώξουνε. Έτσι είπε ο Χριστός. Αν εσάς εμίσησαν και μένα θα μισήσουμε. Μα τους ευεργετούσε. Τους αγαπούσε, τους τάιζε. Ναι, αλλά αυτά που τους έλεγε η καρδιά τους δεν μπορούσε να τα χωρέσει. Δεν μπορούσαν να τα δεχτούνε. Με αποτέλεσμα θυμώνανε. Αγριεύανε, τον κατηγορούσανε, θέλανε να τον λιθοβολήσουνε κιόλας. Και εν τέλει τον σταυρώσανε. Γιατί τον σταυρώσανε? Από ζήλια, λέει ο Λόγος του Θεού. Τον ζηλεύανε, και ξέρετε γιατί τον ζηλεύανε? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτή είναι η αιτία της ζήλιας. Όταν είσαι δούλος Χριστού, ο Θεός ήταν μαζί σου. Και όταν θα βλέπουν αυτοί ότι ο Θεός είναι μαζί σου, τόσο πιο πολύ θα ζηλεύουν. Και τόσο πιο πολύ θα σε κατηγορούν. Αλλά όσο πιο πολύ σε κατηγορούν, τόσο πιο πολύ θα σε ευλογεί ο Θεός. Είναι θέμα απόφασης. Γι' αυτό και ο Ιησούς του Ναβί του είπε, τι είπε? Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι λένε. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος του Θεού που να έχει διαφορετικό. Κοίτα, αλλά να σου πω κάτι, της λέω. Εάν τώρα έκανε χάρη ο Θεός και μας έστελνε τη μητέρα του Κυρίου ανάμεσά μας, θα ήταν σαν και σένα. Με το παντελόνι σου το κομψό και το κολλητό και με τα μαλλιά σου τα κόκκινα και με τα κολλιέ σου και με τα σκουλαρίκια σου. Έτσι θα ήταν η μητέρα του Κυρίου. Έτσι θα ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Έτσι είναι οι Άγιες γυναίκες του Θεού. Πώς το καταλαβαίνεις? Της μίλαγα με πολύ αγάπη γιατί ήταν καλή. Αλλά δεν ήξερε η καημένη. Με κοίταξε, γούρλωσε στα μάτια της και μου λέει «Μμ» και έφυγε. «Μμ» και έφυγε.
Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Και να σας πω και κάτι. Οι πρώτοι που θα αντιδράσουν στο να μην τους αρέσουν αυτά που θα πεις, θα είναι η οικογένειά μας, συγγενείς μας, οι κοντινοί μας. Εκτός αν είναι από αυτούς που τρέμουν το Λόγο του Θεού, και αυτοί, και το εύχομαι με τη χάρη του Χριστού όλοι να είμαστε έτσι. Εάν δεν τρέμουν στο Λόγο του Θεού, έχεις να ακούσεις, ετοιμάσου να ακούσεις. Αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι λένε οι άνθρωποι. Τι λέει ο Θεός, ακούστε τι λέει ο Θεός. Αυτός όμως θα φανεί για δική σας χαρά το αποτέλεσμα. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν έλδωσιν εωδύνε αυτής, ελευθερώθηκε, γέννησε αρσενικό. Η ευλογία του Θεού θα είναι άμεση και δεν θα προέλθει από τη μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά θα προέλθει από τη χάρη και την εύνοια του Θεού. Πριν κυλοπονήσει θα γεννήσει. Πριν έρθουν οι οδύνες, θα γεννήσει αρσενικό. Ποιος άκουσε τέτοιο πράγμα? Ποιος είδε τέτοια πράγματα? Μπορούσε να γεννήσει η γη σε μια μέρα, η έθνος να γεννηθεί ταυτόχρονα? Αλλά η Σιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα. Γιατί? Εγώ οφέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει, λέγει ο Κύριος. Εγώ κάμνω να γεννώσει, ήθελον κλείσει την μήτραν, λέγει ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί. Ή θα αρέσεις τους ανθρώπους και θα ταλαιπωρείσαι, ή θα χαίρεσαι να ζεις με τους ανθρώπους και με το κοσμικό φρόνημα και θα ταλαιπωρείσαι, ή θα αντιμετωπίζεις την οργή των ανθρώπων, τη ζήλια των ανθρώπων, αλλά ο Θεός θα σε ευλογεί. Διάλεξε και πάρε. Στο χέρι μας είναι. Θα σε εξομολογηθώ κάτι, αν και δεν έπρεπε να το πω. Πήγα στον Κύριο μια μέρα πολύ στενοχωρημένος και του λέω, Κύριε, γιατί ζηλεύουν έτσι, να καινούριος ακόμη? Και ακούω τη φωνή του Κυρίου. Θέλεις να σε ευλογώ και να σε ζηλεύουνε, ή θέλεις να μη σε ευλογώ και να μη σε ζηλεύει κανείς? Όχι, όχι, να με ευλογείς, λέω, Κύριε. Να με ευλογείς. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, τι είναι? Δεν είναι ότι εμείς κατακρίνουμε αυτούς που ζηλεύουνε. Θα τους σώσει και αυτούς ο Χριστός. Θα κάνει χάρη ο Θεός σε όλους. Εάν εμείς μείνουμε τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Ήρθαν λοιπόν οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού και του είπαν, υπάρχει ελπίδα, μη στενοχωριέσαι. Αδελφοί, υπάρχει ελπίδα. Για όλους υπάρχει ελπίδα. Ξέρετε για ποιους το είπε? Για όλους αυτούς που είχαν δώσει τις κόρες τους στους γιους των βδελυγμάτων και είχαν πάρει για τους γιους τους τις θυγατέρες των βλέπει. Υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα η αντίστροφη μέτρηση του καθαρισμού και της ευλογίας. Τι θα κάνει τώρα ο Έσδρας? Θα πάρει τους τρέμοντες και θα πάνε στον Κύριο. Κύριε, ανομήσαμε. Κύριε, αμαρτήσαμε. Κύριε, το πονηρόν ενώπιον σου πράξαμε. Μέσα από τις παραβάσεις μας και τις ανομίες μας βρεθήκαμε χμάλωτοι και δούλοι. Και μέσα σε μια στιγμή ήρθες εσύ και έκαμες έλεος. Και μας ελευθέρωσες και μας στερέωσες στη γη μας και μας ευλόγησες. Και εμείς ξανά από την αρχή. Παράβαση και ανομία. Τι θα κάνουμε τώρα, Κύριε? Μπορείς να κάνεις κάτι εσύ? Εμείς δεν μπορούμε. Μπορείς να κάνεις κάτι εσύ? Και θα δούμε την άλλη φορά που τους είπε ο Θεός, και εγώ μπορώ, αλλά και εσείς μπορείτε. Αμήν. Κύριε μου, αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου, αδελφοί, και δεν μπορούμε να τις αμφισβητήσουμε. Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Και αυτός που τρέμει στο Λόγο του Θεού μένει ακριβώς στο γεγραμμένο Λόγο. Δεν προσθέτει, δεν αφαιρεί.
δεν ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Λένε οι άνθρωποι, είναι πολύ καλή η συνταγή αυτή τη γυναίκα. Έκανε κάτι κουλουράκια. Και λέει η άλλη, πω, δώσε μου τη συνταγή σου να κάνω κι εγώ κουλουράκια καλά. Συνταγή του Ευαγγελίου είναι η τέλεια, αδέρφοι. Σε αυτή θα μείνουμε. Αμήν. Αμήν. Θα μείνουμε σε αυτή, Χριστέ μου, βόηθα μας. Από εκεί πέρα, όταν αρχίσει ο άνθρωπος και τα αλλάζει με το μυαλό του, με τις σκέψεις του, τα γυροφέρνει, από εκεί πέρα αρχίζει κατρακύλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 364.